είναι και η οθόνη ίσως των γραμμένων. Τα οποία στην δεύτερη if δεν είναι. Θα ξανακάνω από μία λεπτάκι. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Με ακούτε λίγο καλύτερα τώρα. Είναι διαφορετική εκτέλεση, οπότε θα πρέπει να τροποποιήσουμε λίγο το πρόγραμμα ώστε να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Εάν εσείς ρίξετε μια ματιά στον κώδικα, βλέπουμε ότι κατά τη δημιουργία ενός παράμετρου κόμματος, αυτό εδώ όλο το κομμάτι παραλληλοποιείται και εκτελείται σε πολλά threads. Ωστόσο, κάθε ένα από αυτά τα threads μοιράζεται κάποιες μεταβλητές, οι οποίες έχουν δηλωθεί και έξω από το πράγμα, όπως είναι η TID. Και για τον λόγο αυτό μπορεί κάθε ένα από αυτά τα threads να επηρεάσει, ανάλογα με τον χρόνο που εκτελείται, την τελική τιμή της μεταβλητής. Για παράδειγμα, είδατε ότι κάποιες φορές όταν το τρέχω δεν εμφανίζεται καθόλου το μήνυμα there are tab threads. Αυτό το μήνυμα δεν εμφανίζεται γιατί η τιμή της TID αλλάζει συνεχώς. Οπότε, ίσως την τιμή 0 είναι το free weight, στην ουσία μας επιτρέπει να ορίσουμε μία μεταβλητή ως ιδιωτική. Εμείς θέλουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι η TID να είναι ιδιωτική, δηλαδή κάθε thread να έχει τη δική της τιμή. Έκλεισε το share της οθόνης. Λοιπόν, νομίζω ξεκίνησε. Λοιπόν, με το private, λοιπόν, ορίζουμε σε παρένθεση τις μεταβλητές οι οποίες θέλουμε να είναι ιδιωτικές. Παραδείγματος χάρη, η TID θέλουμε να είναι η ιδιωτική μεταβλητή. Οπότε, αποθηκεύοντας, μπορούμε να ξανακάνουμε μεταγλώτηση το αρχείο. Βλέπουμε ότι αυτή τη φορά τυπώνονται τα μηνύματα από το κάθε thread και από το thread 0 τυπώνεται ο αριθμός των threads, ότι υπάρχουν 4 threads. Παρατηρούμε ότι παρότι αλλάζει η σειρά που τυπώνονται τα μηνύματα, δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα όπως είχαμε πριν, λόγω του ότι βάλαμε τη μεταβλητή ιδιωτική. Λοιπόν, επίσης το α3 μας λέει να μην τροποποιήσουμε τη μεταβλητή περιβάλλοντος, αλλά να δημιουργηθούν 8 threads. Αν δείτε λίγο πιο πάνω, μπορούμε να κάνουμε χρήση της συνάρτησης OpenMP set num threads. το οποίο θα το κάνω στην αρχή του προγράμματος. Βάλω, για παράδειγμα, pro-threads. Λοιπόν, όπως θα δείτε τώρα, έχουμε 8 μηνύματα από κάθε thread, δηλαδή το κάθε thread τυπώνει μία φορά το hello world και τελικά το 0 thread τυπώνει το μήνυμα ότι υπάρχουν 8 thread. Λοιπόν, προχωράμε. Μας λέει να δημιουργήσουμε το αρχείο lab OpenMP serial που υπολογίζει τον αριθμό p. Είναι κάτι αντίστοιχο όπως είδαμε τις προηγούμενες φορές. Νομίζω δεν έχει σημασία, αλλά καλό θα ήταν να την τοποθετήσετε στην αρχή. Εννοείς για τη συνάρτηση που ορίζει τα threads. Λοιπόν, θα κάνω μια αντιγραφή επικόλληση και θα τον τρέξω σειριακά. OpenMP. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τυπώνεται η τιμή του P με ακρίβεια 6 ψηφίων δεκαδικών για 1.000.000 βήματα. Λοιπόν, στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε χρήση του OpenMP για να παραλληλοποιήσουμε αυτό το κομμάτι του κώδικα. Οπότε, θα δημιουργήσουμε, θα γράψουμε το πρόγραμμα αυτό. Σημεία του κώδικα τα οποία είναι κρίσιμα ως προς την ισχύ, την επεξεργαστική ισχύ. Όπως βλέπουμε εδώ, το κομμάτι υπολογισμού είναι αυτό μέσα στη for, δηλαδή θα δείτε ότι το πρόγραμμά μας αφαιρώνει το περισσότερο χρόνο και αυτή εδώ τη for. Οπότε έτσι γνωρίζουμε ότι το πράγμα που θα οριστεί για το OpenMP θα πρέπει να είναι κάπου εδώ. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να κάνουμε include το openmp.h. Το κάνω εδώ. Και στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσω πάνω από τη for πράγμα OpenMP αλληλοποίηση της for. Λοιπόν, έως αυτό το σημείο έχουμε κάνει παραλληλοποίηση της for, αλλά δεν έχουμε κάνει σωστή χρήση των μεταβλητών που περιέχονται. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο παράδειγμα, ό,τι βρίσκεται μέσα σε κομμάτι το οποίο παραλληλοποιείται, θα πρέπει να προσέξουμε τις μεταβλητές, έτσι ώστε κάθε thread που δημιουργείται να μην χρησιμοποιεί κοινές μεταβλητές με άλλα threads. Οπότε, είτε θα πρέπει να κάνουμε ιδιωτική την τιμή, γιατί όπως βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, το sum και το h είναι ορισμένα εκτός της for, πράγμα που πάει να πει ότι υπάρχει πιθανότητα να γράψει το ένα thread ταυτόχρονα με κάποιο άλλο σε αυτές τις μεταβλητές ή να αλλοιώσει το αποτέλεσμα. Γενικά, πάντως, το OpenMP παρέχει μία λειτουργία η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε άθροισμα, η οποία συντάσσεται ως reduction. Με αυτόν τον τρόπο, ακολουθούμενοι από το όρισμα τη μεταβλητή μας, η οποία είναι η sum. Οπότε, αυτόματα το πρόγραμμα θα ξέρει OpenMP ότι η sum είναι μια μεταβλητή στην οποία αθροίζουμε. Επίσης, λόγω του ότι έχει χρησιμοποιείται από πολλά threads και έχει οριστεί εκτός της for, μπορούμε να την κάνουμε ιδιωτική, να μην έχουμε αντίστοιχο πρόβλημα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε τώρα, κάνουμε εδώ τον υπολογισμό, κάνουμε το άθροισμα, μας ζητάτε από την άσκηση να εκτυπώνουμε τον αριθμό των threads που χρησιμοποιήθηκαν. Ό,τι βρίσκεται στο όρισμα της for δεν έχει πρόβλημα, διότι το OpenMP κατανοεί πώς θα παραλληλοποιήσει το κομμάτι, δηλαδή εάν π.χ. το steps εδώ είναι 10.000 και έχουμε 4 threads, θα το βάλει 2.500 για το πρώτο thread, 5.000 για το δεύτερο κτλ. Επομένως, η συνθήκη της for εξαιρείται από τις private και τα λοιπά μεταβλητές. Οπότε, στη συνέχεια πρέπει να τυπώσουμε τον αριθμό των threads. Μπορούμε να το κάνουμε και κάπου μέσα στη for. Για να πάρουμε λοιπόν τον αριθμό των threads, πρώτα απ' όλα θα πρέπει, για να μην τυπώνεται από όλα τα threads, να ξέρουμε σε ποιο thread βρισκόμαστε. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάναμε με τα ranks. Οπότε, thread ID, για παράδειγμα βάζω εγώ thread ID, κάνουμε τη συνάρτηση OMP, get, αυτή η συνάρτηση επιτρέπει τον αριθμό των threads, οπότε θα το ονομάσω threads. Θα το ονομάσω threads. Η thread ID μπορούμε να καλέσουμε την συνάρτηση OMP get thread num, η οποία μας επιστρέφει τον αριθμό του τρέχοντος thread. Σε αυτό το σημείο τώρα μπορούμε να κάνουμε μια συνθήκη if. Θα ελέγχει αν βρισκόμαστε στο thread 0, για παράδειγμα. Να τυπώνει ένα μήνυμα there. το αποθηκεύω για να δούμε αν έχει γίνει σωστά με το μετατροπή. Ναι, ξέχασα να βάλω το νούμερο για εκτύπωση. Εδώ στην printf θα βάλουμε Βλέπουμε όμως ότι αυτό εκτελείται συνέχεια για κάθε ένα από τα 1 εκατομμύριο, δηλαδή τυπώνεται το μήνυμα αυτό. Οπότε καλό θα ήταν εμείς να το αλλάξουμε ώστε να τυπώνεται μόνο μία φορά. Αυτό βέβαια θα μπορούσαμε να το διορθώσουμε απλά βάζοντας εδώ μία συνθήκη και i ίσον 0, δηλαδή αν βρισκόμαστε στην πρώτη επανάληψη. Ωραία. Τώρα αυτή τη φορά εκτυπώνεται μία φορά. Ωστόσο θα μπορούσατε να κάνετε το ίδιο και εκτός, να κάνετε το printf εκτός, αλλά με την ίδια λογική θα εκτελείται το OpenMP συνέχεια, που παίρνει τον αριθμό των threads. Οπότε καλύτερα να βάλετε απλά αυτή τη συνθήκη που κάνει έλεγχο σε ποια επανάληψη είμαστε. Λοιπόν, αυτά τώρα για το δεύτερο. Συνεχίζουμε στο C2, το οποίο μας λέει να επαναλάβουμε, να μετρήσουμε κατά κάποιο τρόπο το χρόνο που κάνει να γίνει, που αφιερώνει το σύστημα για να κάνει τον υπολογισμό. Για να μετρήσουμε λοιπόν αυτό το χρόνο θα κάνουμε χρήση μιας συνάρτησης OpenMP get target time. Θα το δείξω ενδεικτικά σε αυτό το πρόγραμμα που κάναμε μόλις, για να μην χάνουμε χρόνο. Η OpenMP get W time επιστρέφει στην ουσία μία μεταβλητή W, οπότε ορίζοντας 2 μεταβλητές, μπορούμε να ξέρουμε τον χρόνο που έγινε η κίνηση. Οπότε έτσι στο start καταχωρείται η χρονική στιγμή πριν γίνει ο υπολογισμός, το χρονοβόρο κομμάτι του κώδικα δηλαδή. Και μετά την for, ανακαλούμε πάλι την ίδια συνάρτηση. Η διαφορά τώρα αυτών των δύο τιμών είναι και ο χρόνος που πέρασε κατά την εκτέλεση του κώδικα που βρίσκεται ανάμεσα. Να σημειώσω ότι εδώ μπορείτε να βάλετε απλά το total, όπως έχει στο παράδειγμα. Στην total να βάλετε τωρινό χρόνο μείον τον αρχικό χρόνο. Οπότε στην διπλής ακρίβειας μεταβλητή total θα έχουμε την διαφορά του χρόνου μεταξύ της χρονικής στιγμής πριν την εκτέλεση και μετά την εκτέλεση. Λοιπόν, συνεχίζω. Μας λέει να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο πρόγραμμα Lab OpenMP Array Parallel 1, το οποίο θα προκύπτει από, από ένα πρόγραμμα σχεδιακής το οποίο θα υπολογίζει το άθροισμα στοιχείων ενός πίνακα 100 θέσεων. Λοιπόν, θα δούμε λίγο και αυτό. Αφού είναι σειριακό, δεν χρειάζεται να κάνουμε έχουμε ένα πίνακα ακεραίων με 100 θέσεις, για παράδειγμα. Εδώ 100 θέσεις. Θέλουμε να βρούμε άθροισμα, οπότε δηλώνουμε και μία μεταβλητή αθροίσματος, ακέραια και αυτή, αυτό έχουμε ακέραιες τιμές. Ξεκινάμε μία for. Η οποία όχι, το MPS θα το δείξω μετά από αυτή την άσκηση. Λοιπόν, η οποία πρέπει αρχικά να καταχωρήσει το πίνακα τιμή του I. Οπότε, χωρίζουμε κάπως έτσι. Και ίσως σε μία δεύτερη επανάληψη ή ακόμα και στην ίδια, ας το κάνουμε στην ίδια. Σε μία συμμεταβλητή αθροίσματος, το προηγούμενο άθροισμα, συν την χιονή μεταβλητή. Οπότε, πόνει και ένα μήνυμα. Λοιπόν, πώς θα δούμε κατά την ψηφιακή έκθεση. Έχω κάνει ένα συντακτικό. Ξέχασα να αρχικοποιήσω το SAM, αρχικοποιήσω εδώ. Αν βλέπετε σκουπίδια μνήμης ή τιμές που είναι προσωρίων, καλό θα είναι να τεστάρετε αν έχετε αρχικοποιήσει τις μεταβλητές κτλ. Τρέχοντας λοιπόν το σχετικό πρόγραμμα, μας βγάζει ότι το άθροισμα είναι 4.950. Λοιπόν, πάμε τώρα να παραλληλοποιήσουμε αυτό το σχετικό κομμάτι. Θα επιγράψω το Παιδιά, το MPH θα το δείξω μετά από αυτό. Λοιπόν, επειδή θα κάνουμε χρήση του OpenMP, θα πρέπει να κάνουμε, πρώτο πράγμα είναι να κάνουμε click του OpenMP page. Λοιπόν, στη συνέχεια βλέπουμε ότι το πιο χρονοβόρο κομμάτι του προγράμματος, οι υπολογισμοί δηλαδή, συμβαίνουν μέσα σε αυτή εδώ τη for. Επομένως, θα πρέπει να την αλληλοποιήσουμε. Βάζοντας το πράγμα OpenMP επειδή το I ορίζεται στην for, δεν χρειάζεται να το βάλουμε ως ιδιωτική μεταβλητή, κάνει δηλαδή τον ορισμό του κώδικα μόνο του. Ωστόσο, κατά την αποθήκευση του αποτελέσματος, θα δείτε ότι η sum χρειάζεται κάθε thread να γράφει μόνο μία φορά στη sum, οπότε καλό θα ήταν να μην την πέσουν δύο εγγραφές, διότι το πρόγραμμα θα σταματούσε να λειτουργεί. Επομένως, για να διορθώσουμε αυτό το κίνδυνο, υπάρχει το ακόλουθο πράγμα, το OMP θετικά, το ουσιαστικά επιτρέπει μία φορά σε κάθε thread να κάνει αυτή εδώ την... Έτσι δεν κινδυνεύουμε να συμπέσουν δύο εγγραφές από διαφορετικά threads. Για να δούμε. Πράγματι βλέπουμε ότι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Θέλω να δούμε και τι συνέβαινε χωρίς να δηλώσουμε αυτό το πράγμα. Μόνο και μια έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι πάλι εκτελείται. Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορεί να μην συμβεί, αλλά σε κάποια περίπτωση να σταματήσει η λειτουργία του προγράμματος. Οπότε, το critical είναι υποχρεωτικό όταν πρόκειται να γράψουμε σε μεταβλητές global, αλλάζοντας από κάθε thread. Αντίστοιχα, βέβαια, μπορούμε να κάνουμε και το εξής, και δίνω πάσα για το επόμενο ερώτημα. Είναι κάτι που κάναμε και πριν, να ορίσουμε στην for την τιμή reduction. Παράδειγμα, να βάλω το reduction με συν, το πρόσημο συν, δηλαδή ότι πρόκειται για άθροισμα. Και το όνομα της μεταβλητής. Οπότε πλέον δεν χρειάζεται το πράγμα OMP critical. Οπότε ας επιβεβαιώσουμε και αυτή εδώ την έκθεση. Βλέπουμε ότι πάλι το άθροισμα είναι ίδιο. Τώρα μπορεί να μην φαίνεται διαφορά, αλλά εάν δείτε τους χρόνους και τους συγκρίνετε, θα δείτε ότι ο χρόνος του OpenMP είναι λιγότερος σε σχέση με την ψηφιακή εκτέλεση. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και το MPS, το οποίο θα γίνει την Τετάρτη. Είναι κάτι αντίστοιχο με το Hello World που είδαμε πριν. Το MPS, λοιπόν, έχει ως θέμα την δημιουργία ενός προγράμματος το οποίο με OpenMP θα χρησιμοποιεί δύο νήματα. Το πρώτο νήμα θα τυπώνει το ονοματεπώνυμο και το δεύτερο νήμα θα τυπώνει το εν. Αυτό το πρόγραμμα θα υποβάλλεται στο MTL και θα περιλαμβάνει μόνο δύο threads ασχέτως τη τιμή που περιλαμβάνεται στο QSAP, στο αρχείο δηλαδή που ορίζουμε τους επεξεργαστές κτλ. Οπότε θα ξεκινήσω να δείχνω το MPS. Λοιπόν, επειδή θα χρησιμοποιήσουμε OpenMP, πρέπει να κάνουμε include το OpenMP.h. Στη συνέχεια, ορίζουμε την main. Λοιπόν, επειδή μας λέει ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελείται μόνο με δύο threads, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξωτερική παρέμβαση, είτε αυτή είναι κάποια μεταβλητή περιβάλλοντος, είτε είναι κάποια ρύθμιση του QSAB, θα πρέπει να ορίσουμε ότι θέλουμε μόνο δύο threads. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την μεταβλητή, την συνάρτηση, συγγνώμη, OpenMP, set, έτσι. Λοιπόν, και να την ορίσουμε ως 2, διότι θέλουμε μόνο 2 έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν χρησιμοποιήσει τη συνάρτηση setNumThreads για να ορίσουμε τα threads 2. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουμε ένα παράλληλο κομμάτι. Θα ορίσουμε δηλαδή ένα κομμάτι κώδικα με το πράγμα MP parallel και μέσα σε αυτό το κομμάτι, το οποίο μπαίνει με άγκιστο, κάνουμε το εξής. Το πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να παίρνουμε τον αριθμό του thread. Θα ορίσω αυτές τις μεταβλητές εκτός, το thread ID ας πούμε, και το number thread που δεν χρειάζεται, οπότε θα αφήσω μόνο το thread ID. Μέσα σε αυτό το πράγμα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να πάρω ένα αριθμό του τρέχοντος thread, του rank που είδαμε και προηγουμένως δηλαδή. Λοιπόν, επειδή έχουμε μόνο δύο threads, ο αριθμός αυτός εμείς περιμένουμε να είναι είτε 0 είτε 1. Οπότε, για την πρώτη περίπτωση, για το thread ID ίσο με 0, θα πρέπει να γίνεται εκτύπωση του ονόματος. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι που εκτελείται κατά το πρώτο thread. Στην δεύτερη περίπτωση, η οποία μπορούμε να την ορίσουμε είτε ως else, είτε ως else if thread ID ίσον με 1. Κάνουμε χρήση της printf για να τυπώσουμε το am. Αυτά είναι οι μεταβλητές και τα βάζετε εσείς απευθείας στην printf. Okay. Μέχρι στιγμής αυτό είναι το πρόγραμμα που πρέπει να κάνετε. Θέλει όμως μία αλλαγή που πρέπει να προσέξετε. Το Thread ID, όπως είδαμε και στο Hello World, είναι πρόβλημα διότι κάθε thread πρέπει να έχει το δικό του ξεχωριστό αριθμό. Δηλαδή, η τιμή της μεταβλητής θα πρέπει να είναι διαφορετική για κάθε thread. Για να το αποφύγουμε αυτό, για να μην δημιουργηθεί κάποιο σφάλμα, θα πρέπει να ορίσουμε Thread ID ως ιδιωτικό με την private ID. Λοιπόν, θα δοκιμάσω να το τρέξω. Κατά την μεταγλώτηση, να προσέξετε να χρησιμοποιήσετε την OpenMP, δηλαδή τον διακόπτη OpenMP, και μπορείτε να το βάλετε είτε στο τέλος, είτε ανάμεσα στην κλίση του GCC και το πηγαίο αρχείο. Λοιπόν, δοκιμάζω να το τρέξω. Ωραία, βλέπουμε ότι έχουμε μία φορά το ονοματοδρόμο και μία φορά το ΑΕΜ. Λοιπόν, τώρα αυτό πρέπει εμείς να το κάνουμε υποβολή στο QSAP. Έχω δείξει σε προηγούμενα μαθήματα. Θα το ξαναδείξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν παραπάνω από 2 threads, γιατί αυτό μας ζητάει άσκηση. Δηλαδή, πρέπει υποχρεωτικά να έχετε 2 threads. Τον αριθμό των threads τον γνωρίζετε εδώ. Με αυτή εδώ τη συνάρτηση. Και πρέπει να είναι 2, το ζητάει εκφώνηση. Δηλαδή, θα είναι στάνταρ ο αριθμός 2. Το ένα από αυτά θα τυπώνει το όνομα του επώνυμου και το άλλο θα τυπώνει το AM. Λοιπόν, να δείξω λίγο και το τελευταίο κομμάτι που πρέπει να κάνετε. Όπως και σε προηγούμενα, δημιουργήσετε το αρχείο sub.sh. Το έχω έτοιμο από προηγούμενα. Και να το κάνετε υποβολή στο QSAP. Θα ανοίξω λίγο το MPS. Ξέρουμε πώς φαίνεται καλύτερα. Θέλετε να το κάνω ίσως ένα restart. Θα κάνω ένα restart την οθόνη μου. Ένα λεπτάκι. Όχι, παιδιά, στο πράγμα το OpenMP πάλι θα μπαίνει χωρίς κάποιο χαρακτήρα ανάμεσα, μόνο με κενό. Λοιπόν, Ναι, είναι πράγμα αυτό που θα μπει πριν τη for. Δηλαδή, στην ουσία, αν δεν έχουμε for, θα μπει πριν το κομμάτι το οποίο θα παραλληλοποιηθεί. Οπότε, με το πράγμα αυτό και τα registrar ορίζουμε ένα κομμάτι κώδικα το οποίο θα γίνει thread. Λοιπόν, δείχνουμε τώρα εκεί τη μεταβλή που χρησιμοποίησα για το compile. Είναι η ίδια, να κάνετε compile ένα πρόγραμμα, απλά πρέπει να κάνετε στο τέλος. Λοιπόν, πρέπει να βάλετε στο τέλος το... παιδιά, μ' ακούτε? Λοιπόν, πριν έλεγα για τη μεταγλώτηση ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Pavlov OpenMP. Θα προχωρήσω λίγο να δείξω και το αρχείο. Το αρχείο είναι ίδιο με πριν. Tab.sh, το έτοιμο, clip. Είναι ακριβώς οι ίδιες παραμέτρους. Απλά εδώ αντί για MPI run, όσοι είχατε MPI run στο προηγούμενο, δεν χρειάζεται να βάλετε κάποια επιπλέον εντολή, παρά μόνο το path από το εκτελέσιμο. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το όνομα του εκτελέσιμου είναι ίδιο και βρίσκεται στο path home. Νομίζω ότι με τελεία ίσως και να μην έχετε γίνει σωστή εκτέλεση. Καλό θα ήταν να βάλετε την πεσουμένη. Και αν δεν είναι στο path home, πρέπει να ξεκινήσετε από το home. Για παράδειγμα, αν έχετε κάποιον υποφάκελο, να βάλετε το όνομα από τον υποφάκελο και το εκτελέσιμο. Γενικά πρέπει να βάλετε το απόλυτο path. Δηλαδή, εάν εσείς βρίσκεστε μέσα σε ένα φάκελο, βάλετε απλά .mps, δεν θα μπορεί να βρει το USAP το εκτελέσιμο και θα σας βγάλει κάποιο πρόβλημα. Οπότε, καλό θα ήταν να το κάνετε με δεδομένη slash και να βάλετε μέσα στο home το mps, για να είστε πιο σίγουροι. Λοιπόν, αυτό το κάνουμε τώρα υποβολή. Η επιστροφόμενη τιμή θα πρέπει να είναι αυτά τα δύο που τυπώθηκαν, δηλαδή το ονοματοπώνυμο και το AM. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό, παιδιά. Καλό βράδυ και τα λέμε την επόμενη φορά. Αν δεν κάνουμε άλλο μάθημα, καλό Πάσχα να έχουμε. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σας.